Γεια σας μικροί μου φίλοι! Να σας καλωσορίσω για ακόμα μια φορά σε ένα διαδικτυακό πρόγραμμα της Λεβεντίου Πινακοθήκης. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό είναι εμπνευσμένο από την προσωρινή μας έκθεση Θεόδωρος Ράλης, η δική του Ελλάδα. Και ονομάζεται «Όταν οι λέξεις μεταμορφώνονται σε ζωγραφιές». Πώς άραγε μικροί μου φίλοι οι λέξεις να μεταμορφώνονται σε ζωγραφιές? Θα το μάθουμε φυσικά σε πολύ πολύ λίγο. Το σημερινό μας πρόγραμμα λοιπόν είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο μέρος για να δούμε ποιος ήταν ο Θεόδωρος Ράλης και τι ζωγράφισε. Ο Θεόδωρος Ράλης, ο κύριος και ο ζωγράφος μας που βρίσκεται εδώ δίπλα μου, εδώ βλέπουμε την αυτοπροσωπογραφία του, δηλαδή ένα σχέδιο το οποίο ζωγράφισε ο ίδιος το δικό του πρόσωπο, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη πριν από πολλά πολλά χρόνια και πιο συγκεκριμένα το 1852. Παρόλο που είχε ελληνική καταγωγή, δεν έζησε ποτέ στην Ελλάδα. Έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στο Παρίσι και στο Κάιρο. Σκεφτείτε φίλοι μου τότε, όταν γεννήθηκε και έζησε ο Θεόδωρος Ράλης, πόσο διαφορετική ήταν η ζωή. Σίγουρα δεν είχε κινητά τηλέφωνα με έγχρωμες κάμερες. Δίνονταν πολύ διαφορετικά από ό,τι δινόμαστε σήμερα και ήταν πολύ πολύ πιο δύσκολο για κάποιον να ταξιδέψει. Μπορείτε και εσείς να σκεφτείτε και άλλες διαφορές. Στην έκθεση αυτή βλέπουμε έργα του ζωγράφου μας που έχουν ως θέμα σκηνές από τη ζωή στην Ελλάδα, την εποχή που έζησε ο ίδιος. Πώς άραγε λοιπόν νομίζετε, αφού δεν ζούσε στην Ελλάδα, ζωγράφισε όλα αυτά τα έργα που βλέπουμε, που απεικονίζουν πρόσωπα, αντικείμενα και καθημερινές σκηνές από τη ζωή στην Ελλάδα? Αν ζούσε στις μέρες μας φυσικά, θα μπορούσε να μπει στο διαδίκτυο και να βρει πολλές πολλές εικόνες. Την εποχή όμως που έζησε ο Θεόδωρος Ράλης, φυσικά δεν υπήρχε ακόμα το διαδίκτυο. Ο ίδιος λοιπόν, παρόλο που δεν έζησε ποτέ στην Ελλάδα, την επισκέφθηκε όμως σε διάφορες στιγμές της ζωής του. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στην Ελλάδα, ο ίδιος έβγαζε φωτογραφίες, φυσικά μαυρόασπρες, αφού δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόμα οι έγχρωμες. Ζωγράφιζε σκίτσα από τους ανθρώπους, τα τοπία και τα αντικείμενα που παρατηρούσε, τα οποία χρησιμοποιούσε για να τον βοηθήσουν να ζωγραφίσει τους πίνακες που παρατηρούν. Επίσης, μετάφερε μαζί του στο Παρίσι πολλά και διάφορα αυθεντικά παραδοσιακά αντικείμενα από την Ελλάδα, όπως οι παραδοσιακές στολές που φορούν οι όμορφες κοπέλες στα έργα του. Αυτή είναι μια φωτογραφία όπου βλέπουμε τον ζωγράφο μας, τον Θεόδωρο Ράλη, στο εργαστήριό του στο Παρίσι. Παρατηρήστε την καλά. Τι βλέπετε? Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στη φωτογραφία, το εργαστήριό του είναι γεμάτο από σκίτσα, φωτογραφίες στον τοίχο, αλλά και πολλά αντικείμενα που είχε μαζέψει από τα ταξίδια του στην Ελλάδα. Με αυτές λοιπόν τις φωτογραφίες, τα σκίτσα και τα αντικείμενα, ο Ράλης κατάφερε να ζωγραφίζει έργα που να απεικονίζουν σκηνές από τη ζωή στην Ελλάδα, όπως ο ίδιος την έβλεπε από τα δικά του μάτια. Πέρα λοιπόν από τους πανέμορφους πίνακες που έχει ζωγραφίσει ο Θεόδωρος Ράλης, τους οποίους έχουμε δει, αλλά και στους οποίους μπορείτε και εσείς να έρθετε να δείτε στη Λεβέντιου Πινακοθήκη, ο ζωγράφος μας εικονογράφησε και ένα πολύ πολύ σημαντικό βιβλίο. Γιατί πολύ πολύ σημαντικό, γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήταν το πρώτο βιβλίο φίλη μου στην Ελλάδα που μέσα υπήρχαν ζωγραφιές. Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο, να το προσθέσουμε, αυτό είναι σημαντικό. Ήταν το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο λοιπόν, που μέσα συνόδευαν τις λέξεις οι ζωγραφιές. Αυτό λοιπόν είναι το εξώφυλλο του βιβλίου μας, του βιβλίου που εικονογράφησε ο Θεόδωρος Ράλης. Βλέποντας την εικόνα αυτή, ποια άραγε να είναι η ιστορία του βιβλίου αυτού? Μπορεί μια εικόνα να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το θέμα ενός βιβλίου?
Το βιβλίο αυτό ονομάζεται Λουκής Λάρας και μας μιλάει για τις περιπέτειες ενός νεαρού άντρα αποτυχίου κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Στο εξώφυλλο του βιβλίου βλέπουμε τον πρωταγωνιστή, τον Λουκή, με την αγαπημένη του την Ανδριάννα. Και κάπου εδώ, μικρή μου φίλη, τελειώνει το πρώτο μέρος του προγράμματός μας, όπως σας είχα πει. Πριν όμως σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πιστεύετε λοιπόν πως ένα εικονογραφημένο βιβλίο, δηλαδή ένα βιβλίο με ζωγραφιές, μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρον από ένα βιβλίο χωρίς ζωγραφιές? Τι λέτε λοιπόν να ψάξετε τα δικά σας βιβλία στο σπίτι και να τα παρατηρήσετε? Ποιο βιβλίο σας τραβάει περισσότερο την προσοχή? Έχει εικόνες? Θα σας άρεσε το ίδιο η ιστορία του αν δεν υπήρχαν οι εικόνες αυτές? Θα διαλέγατε να διαβάσετε ένα βιβλίο μόνο από τις ζωγραφιές που συνοδεύουν την ιστορία, χωρίς να διαβάζατε την περίληψη? Δηλαδή, θα πηγαίνατε στο βιβλιοπωλείο και θα διαλέγατε ένα βιβλίο μόνο από το εξώφυλλο, για παράδειγμα, μόνο από τις εικόνες που έχει μέσα, χωρίς να ξέρετε την ιστορία? Εγώ σίγουρα θα το έκανα αυτό. Εξερευνήστε λοιπόν τα βιβλία που έχετε στο σπίτι και σκεφτείτε όλες αυτές τις ερωτήσεις που σας έχω κάνει. Στο επόμενο λοιπόν μέρος, στο δεύτερο μέρος του προγράμματός μας, θα γίνουμε και εμείς ζωγράφοι και θα εικονογραφήσουμε ένα παραμύθι που θα σας διαβάσω, όπως έκανε και ο Θεόδωρος Ράλης για το βιβλίο του Λουκή Λάρη. Άρα, έτσι λοιπόν, πάμε και πίσω στον τίτλο μας, έτσι λοιπόν οι λέξεις μεταμορφώνονται σε ζωγραφιές, μέσα από τις ζωγραφιές που θα φτιάξει κάποιος για να συνοδεύει τις λέξεις αυτές. Γεια σας από μένα τώρα και σας περιμένω για το δεύτερο μέρος του προγράμματός μας.